Βρισκόμαστε στον εθνικό δρόμο Αθηνών Τρυπόλεως Κορίνθου, μάλλον Αθηνών Κορίνθου Τρυπόλεως Καλαμάτας, και ήδη είμαστε στην διακλάδωση, στον κόμβο που βγαίνουμε για να ακολουθήσουμε το δρόμο μέσω Τεγέας, Κερασίτσα κλπ, για να πάμε Σπάρτη. Όπως βλέπετε εδώ υπάρχει η πινακίδα που μας ενημερώνει ότι στα 500 μέτρα υπάρχει η διασταύρωση αυτή. Ήδη μηδενίζουμε εδώ πέρα το κοντέρ για να ξέρουμε τα χιλιομετρικά γύρω από τις αποστάσεις μεταξύ Τρυπόλεως, Μεγαλοπόλεως, Λεύτρου μάλλον, Λεύτρου και Λεύτρο Σπάρτης, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει στην διασταύρωση για τη Σπάρτη, της παλιάς Εθνικής Οδού, τη διασταύρωση, και εμείς θα συνεχίσουμε το δρόμο μας για να πάμε μέχρι τη Μεγαλόπολη, στο Λεύτρο. Όπως δείχνει η πινακίδα, προς Σπάρτη, Τεγέα κλπ. Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδρομή. Εδώ είναι που μηδενίζουμε το κοντέρ για να ξέρουμε τι μας γίνεται από πλευράς αποστάσεων. Τώρα πλέον έχουμε πάρει το τμήμα που πάει προς την Μεγαλόπολη και Καλαμάτα. Εδώ είναι το 164ο χιλιόμετρο από Αθήνα. 164 χιλιόμετρα από Αθήνα. Εδώ πιο πάνω είναι η διασταύρωση στα 1000 μέτρα, είναι η διασταύρωση της Νότιας Τρυπόλεως, δηλαδή προς την πλευρά του στρατοπέδου, επάνω του νοσοκομείου μάλλον, προς εκεί. Εκεί η πλευρά αυτή είναι η νότια πλευρά της Τρυπόλεως, που υπάρχει κόμβος για να βγαίνει στον κεντρικό δρόμο, στην κεντρική λεωφόρο, στην Αότοπαν, μεταξύ Τρυπόλεως και Καλαμάτας, και να συνεχίσουμε εμείς τη διαδρομή μας. Η διαδρομή μας είναι συγκεκριμένη, να φτάσουμε στο Λεύτρο, να ανεβούμε στον κόμβο, να στρίψουμε αριστερά για να πάρουμε τη διαδρομή προς τη Σπάρτη. Βλέπετε, η ποιότητα της ασφάλτου είναι πάρα πολύ καλή, σημαντική. Δεν ήμασταν συνηθισμένοι πριν από αυτούς τους άξονες που δημιουργηθήκανε από μεγάλες εταιρείες. Καλός ή κακός, μια ιδιωτική μεγάλη εταιρεία ξέρει να φτιάχνει σωστά τα πράγματα, και πολύ περισσότερα όταν τις έχουν αναθέσει, μάλλον τις έχουν δώσει το δικαίωμα να εισπράττει και διόδια. Έτσι λοιπόν τη συμφέρει να έχει καλή ποιότητα και στους δρόμους και και σε όλα τα σημεία που χρειάζεται ένας κεντρικός δρόμος, ούτως ώστε να αποφεύγουν οι εταιρείες αυτές που εκμεταλλεύονται πλέον την χρήση της λεωφόρου με διόδια,
συμφέρει να έχουν καλή ποιότητα δρόμου για να έχουν πολύ λίγη συντήρηση, πολύ μικρό κόστος συντήρησης. Και πράγματι το ζούμε αυτό το πράγμα, βλέποντας ότι η άσφαλτος πλέον είναι χωρίς γούβες, χωρίς διακυμάνσεις που συνηθίζεται στο ελληνικό κατεστημένο. Εδώ περνάμε βέβαια και τα τούνελ, είναι δύο τούνελ και κάτι συμπληρωματικά με κολόνες από τη μία μεριά και στέγη από την πάνω. Τα τούνελ τα οποία είναι για να προφυλάξουν τα οχήματα σε περίπτωση κατολισθήσεων. Αυτός ο δρόμος θα είναι ο ίδιος που πάει και προς τη Σπάρτη. Θα τον δούμε σε λίγο που θα φτάσουμε. Θέλουμε η διαδρομή από την Τρίπολη, από την διακλάδωση εκεί της Σπάρτης, της Τριπόλεως, μέχρι το Λεύκτρο είναι 25 χιλιόμετρα. Εδώ συναντάμε τα διόδια πλέον, μετά την Τρίπολη προς την Καλαμάτα και προς τη Σπάρτη βεβαίως. Παρόλο ότι στη Σπάρτη έχουν και άλλο κατασκεύασμα διοδίων, εγκαταστάσεις για διόδια, για πληρωμή διοδίων. Θα τα δούμε στην διαδρομή μας. Εδώ το κομμάτι αυτό είναι με τσιμέντο και γι' αυτό παρουσιάζει τα... Εδώ όμως είναι μια πάλι εξίσου καλή επίστρωση της ασφάλτου. Η Σπάρτη από εδώ, από το σημείο αυτό που βλέπετε, είναι 59 χιλιόμετρα. Δηλαδή έχουμε άλλα 9 χιλιόμετρα περίπου για να φτάσουμε στο Λεύκτρο, αλλά δεν λειτουργεί ακόμα ο δρόμος για τη Σπάρτη, γι' αυτό έχουν βάλει το κόκκινο Χ επάνω στην λέξη της Σπάρτης. Αυτό είναι το δεύτερο τούνελ. Προχωράμε για να βγούμε προς τις μεγαλόπολεις τα μέρη. Τα τούνελ είναι επαρκώς φωτισμένα, το βλέπετε άλλωστε, συνεχώς, νύχτα μέρα, για να μην δημιουργείται πρόβλημα οράσεως από τους οδηγούς όταν είναι από τον ήλιο να μπουν σε σκοτεινό μέρος. Εφαρμόζονται πλέον ευρωπαϊκοί διεθνείς κανόνες οδοποιίας για να υπάρχει πλήρηση ασφάλεια από πλευράς κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Βλέπετε εδώ όπως είναι με τις κολόνες και το στέγαστρο από πάνω, για να μην υπάρχουν κατολισθήσεις. Μας έδωσε την ένδειξη Λεύκτρο στα 1500 μέτρα. Λεύκτρο στα 1500 μέτρα. Πράγματι θα δείτε ότι είναι ένας σωστός κόμβος, γιατί στρίβεις δεξιά και μετά περνάς πάνω από τη γέφυρα και παίρνεις πλέον την κατεύθυνση προς τη Σπάρτη. Εδώ είναι στο 189 και 5, δηλαδή πες στα 190 χιλιόμετρα. Στα 190 χιλιόμετρα λοιπόν είναι από την Αθήνα η διασταύρωση Λεύκτρο, το σημείο Λεύκτρο, για να πάμε αριστερά προς την Σπάρτη.
Άρα λοιπόν φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι αφού 190 χιλιόμετρα είναι μέχρι το Λεύκτρο από την Αθήνα, από το Λεύκτρο μέχρι τη Σπάρτη είναι 50 χιλιόμετρα. Άρα η συνολική διαδρομή είναι 250 χιλιόμετρα. Εδώ ήδη έχουμε πάρει την παράκαμψη, όχι την παράκαμψη, τη στροφή για να περάσουμε πάνω από τη γέφυρα στο Λεύκτρο. Λεύκτρο, για όσους το ξέρουν, είναι η ονομασία του σιδηροδρομικού σταθμού εκεί, της περιοχής. Γιατί δίπλα είναι ένα χωριό που λέγεται Γέφυρα. Έτσι λοιπόν πήρανε οι μηχανικοί στις μελέτες τους σαν τοπονύμιο το Λεύκτρο, το σιδηροδρομικό σταθμό δηλαδή. Και έτσι έχει μείνει πλέον Λεύκτρο Σπάρτη. Εδώ περνάμε πάνω από τη γέφυρα. Από κάτω κάθετα περνάει ο δρόμος, οι δρόμοι που πάνε για Καλαμάτα ή προς την Αθήνα ανάλογα την κατεύθυνση. Όπως βλέπετε στο βάθος είναι πλέον θεαματικό το τοπίο με το δρόμο όπως είναι διπλής δύο διαδρομών, δύο κατευθύνσεων. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ομολογουμένως. Η εταιρεία έχει δείξει την καλύτερη συμπεριφορά, δεδομένου ότι έχουν σταματήσει όλα τα μεγάλα έργα της οδοποιίας, ενώ το δικό μας, το Λεύκτρο Σπάρτη, συνεχίζει έστω με μειωμένη ταχύτητα, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει. Βέβαια, από ό,τι μαθαίνουμε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο εμπόδια. Τα δύο εμπόδια είναι, το πρώτο εμπόδιο είναι η αρχαιολογία, η οποία ήρθανε μάλλον στην επιφάνεια με τις εκσκαφές κάποια αρχαία θεμέλια κάποιων σπιτιών, κάποιων οικιών. Δεν ξέρουμε τώρα τι ακριβώς, αυτά θα μας τα ανακοινώσουν οι αρχαιολόγοι βεβαίως. Θα τα δούμε παρακάτω, κοντά προς τη Σπάρτη. Έχουμε λοιπόν το πρώτο δύο τέτοια σημεία που ακόμα μελετώνται, αποτυπώνονται από τους αρχαιολόγους και δυστυχώς δεν ξέρουμε κατά πόσο θα συντομεύσουν τις εργασίες. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι μας καθυστερούν την ολοκλήρωση του έργου, του δρόμου Λεύκτρο Σπάρτης. Το δεύτερο, όπως μαθαίνουμε, είναι ότι ένας ή δύο ιδιοκτήτες κτημάτων εκεί κοντά προς τη Σπάρτη, κάτω προς την Σελασία, προς το Κλαδά, δεν ξέρω, κάπου προς τα εκεί, γιατί δεν φαίνεται περνώντας, θα το δείτε σε λίγη ώρα, έχουν κάνει δικαστικό αγώνα για να ζητήσουν υπέρογγα ποσά, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσον τα δικαιούνται ή όχι. Αυτό είναι θέμα δικαιοσύνης, γιατί πλέον το θέμα έχει πάει στη δικαιοσύνη. Εδώ θα μπορούσα να κάνω ένα σχολιασμό για αυτή την περίπτωση. Σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, Ευρώπη και Αμερική και λοιπά, και ιδιαίτερα στην Αμερική που έχω ρωτήσει επ' αυτού του θέματος, όταν είναι ένα δημόσιο έργο, ας πούμε ένας δρόμος ή ένας υπόγειος αγωγός ή ίδρυυσης ή αερίου ή δεν ξέρω τι, γίνονται τα σχέδια, αναγράφονται οι ιδιοκτήτες που θα περάσει και λοιπά, ξεκινάει το έργο και αν έχει κάποιος ιδιοκτήτης αντίρρηση ως προς το τίμημα, πηγαίνει δικαστικός και οπωσδήποτε κάποια στιγμή θα δικαιωθεί ή θα χάσει τα δικαιώματα που νομίζει ότι έχει. Έτσι λοιπόν, βλέπετε 25 χιλιόμετρα έχουμε από το Λεύκτρο προχωρήσει και ακόμα έχουμε άσφαλτο, έχουμε ορισμένα κομμάτια βέβαια που θέλουν ακόμα στρώσιμο, αλλά βασικά η άσφαλτος έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, για να συνεχίσω, το έργο συνεχίζεται απρόσκοπτα, δηλαδή ο εργολάβος δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, ασχολείται πλέον η νομική υπηρεσία του κράτους και των ενδιαφερομένων και έχουν πάρει το δρόμο τους της δικαιοσύνης που θα κάνουν
ένα μήνα, ένα χρόνο, 5 χρόνια, δεν έχει σημασία πόσο. Πάντως το έργο δεν σταματάει για αυτές τις περιπτώσεις. Το έργο συνεχίζει και παραδίδεται στην ώρα του και εγκαίρως για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από τον κόσμο. Γιατί ένας δρόμος δεν γίνεται για το Θεαθήνε, γίνεται για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, για να έχουμε ανάπτυξη. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Και διάφορη περιπτώσει μου δίδεται και η ευκαιρία να ξεκαθαρίσω το θέμα και να πω ότι επιτέλους θα πρέπει η γραφειοκρατία να μειωθεί και να μειωθεί κατακόρυφα. Δεν μπορεί με απλές καταστάσεις ένας υπάλληλος ή δύο υπάλληλοι να καταστρέφουν ένα έργο, γιατί όταν κάνει και 2 και 3 και 5 χρόνια και 10 χρόνια για να δώσουν τις εγκρίσεις και τις παραεγκρίσεις, τι θα πει χρόνια. Να καθίσουν να δουλέψουν, να χρεωθεί ο ένας υπάλληλος ή ο μηχανικός ή ο ειδικός ή ο διοικητικός ή ο δεν έχει σημασία ποιος, και να ολοκληρώσει αυτά που υποχρεούται να παραδώσει. Γιατί δηλαδή να το τραβάνε χρόνια ένα έργο? Αυτό δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο, στον πολιτισμένο κόσμο. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε ανάπτυξη, θέλουμε να φύγουμε από την κρίση. Πώς θα φύγουμε από την κρίση όταν όλοι στυλώνουμε τα πόδια? Και δεν είναι μόνο αυτό. Πολλά έργα δεν γίνονται γιατί λένε, α, γιατί να γίνει αυτό το έργο επί Υπουργείας του ΤΑΔΕ ή επί Κυβερνήσεως ΤΑΔΕ ή επί Δήμου ΤΑΔΕ, Δημάρχου κλπ. Δηλαδή αρχίζει μια μικροκομματική, μια μικροπολιτική η οποία έχει σαν αποτέλεσμα να καταστραφεί ένας τόπος, στην κυριολεξία να καταστραφεί. Αυτά είναι προσωπικές μου απόψεις και δεν θέλω να θίξω κανέναν, αλλά οπωσδήποτε αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ βλέπετε έχει ξεκινήσει πλέον το κομμάτι, έχει και άλλη άσφαλτο πιο κάτω, αλλά η διαμόρφωση πλέον έχει πάρει την τελική της μορφή βασικά. Δηλαδή το 80% του έργου Λεύθρο Σπάρτη έχει ολοκληρωθεί, το 75%, το 70%. Αν πάρουμε όμως για το 100% ότι είναι από την Τρίπολη μέχρι τη Σπάρτη τα 75 χιλιόμετρα, έχουν γίνει τα πολύ περισσότερα. Βλέπετε εδώ είναι από αρχαιολογικές μελέτες και λοιπά, από μινάρια. Πιο κάτω όμως έχουμε, αναλόγως με την περίπτωση, έχουμε περισσότερο χρόνο διαθέσει για να γίνει η αποτύπωση. Να, εδώ Φερρυππίν έχουμε τώρα πάλι άσφαλτο και στη μέση έχουμε το διαχωριστικό. Δηλαδή δεν σταματάει το έργο, δεν έχει σταματήσει το έργο. Απλώς τέτοια εποχή κανονικά θα έπρεπε από τις αρχές του χρόνου να έχει παραδοθεί το έργο ολόκληρο στην κυκλοφορία. Και από ό,τι προβλέπετε και από ό,τι μαθαίνουμε από δημοσιογραφικές πληροφορίες, ότι το έργο μάλλον θα προχωρήσει και θα παραδοθεί στις αρχές του 2014. Γιατί δεν ξέρει κανένας να προσδιορίσει την χρονική διάρκεια που θα κρατήσουν οι δικαστικοί αγώνες των ενδιαφερομένων και οι μελέτες των αρχαιολόγων. Έτσι λοιπόν θα υπομείνουμε για να μπορέσουμε να απολαύσουμε ένα ωραίο δρόμο, πραγματικά καταπληκτικός είναι ο δρόμος, δεν ανεβοκατεβαίνει στα βουνά και στα λαγκάδια, δεν θα έχουμε ποτέ χιόνια να αντιμετωπίσουμε, ούτε να κλείσει ο δρόμος, γιατί οπωσδήποτε τα υψόμετρα εδώ είναι πολύ χαμηλά. Εδώ Φερρυππίν έχουν γίνει εξκαφές, έχουν γίνει επιστρώσεις, όπως βλέπετε είναι, ήδη είναι σε πολύ καλή γραμμή παραγωγής. Τα μηχανήματα είναι σκορπισμένα καθόλου το μήκος του δρόμου. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Σκεφτείτε όμως σε αυτό το δρόμο
οι τότε μελετητές να είχαν προβλέψει άλλα 4 μέτρα, 5 μέτρα, ξέρω εγώ, πιο φαρδύ το άνοιγμα του δρόμου και να μείνει στη μέση, στην άκρη, μία λουρίδα 5-6 μέτρα, 8 μέτρα, σαν εφεδρεία, ούτως ώστε κάποια στιγμή να μπορέσει περιοχή της Λακωνίας να επωφεληθεί από την γραμμή σιδηροδρομικής γραμμής, από την γραμμή σιδηροδρόμου που θα μπορούσαν να προβλέψουν και να, γιατί μετά είναι δύσκολο να κάνεις απαλωτριώσεις και κοντραπαλωτριώσεις και που θα περάσει και που δεν θα περάσει και αν θα κόψει τον καινούριο δρόμο και αν δεν θα κόψει τον καινούριο δρόμο, όλα αυτά. Δηλαδή η πρόβλεψη ήταν ελλιπής. Να μην γελιόμαστε, το λέμε ξεκάθαρα. Όμως, τέλος πάντων, ας τελειώσει ο δρόμος αυτός που έχει ξεκινήσει και έχει ο Θεός, ελπίζουμε κάποια στιγμή να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην κυκλοφορία. Είναι βέβαια κατά 18 χιλιόμετρα πιο πολλά τα χιλιόμετρα από τη Σπάρτη στην Τρίπολη. Σήμερα είναι 58 χιλιόμετρα και μετά θα γίνει 75 χιλιόμετρα, 76 χιλιόμετρα. Εδώ έχει γίνει χάραξη βέβαια, έχει γίνει το που θα περάσει κλπ. Είναι ένα μικρό κομμάτι όμως, ευτυχώς, που μένει και όπως βλέπετε είναι περισσότερο παιδινό παρά ορεινό. Οι εκβραχισμοί σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί. Τα τεχνικά έργα, δηλαδή γεφύρια και τσιμεντοκατασκευές και τέτοια έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν όλοι. Δηλαδή αν λείπει ένα-δύο κομμάτια, αν λείπουνε στο σύνολο. Όπως βλέπετε όμως περπατάμε επάνω στη διαδρομή, επάνω στη χάραξη του δρόμου. Δηλαδή όταν μπήκαμε από το Λεύκτρο βγήκαμε στη Σπάρτη, στον κόμβο εκεί που είναι κοντά στον Ευρώτα. Οι εξγαφές όπως βλέπετε έχουν γίνει και προχωράνε. Τα μηχανήματα είναι εκεί επί τόπου, τα βαριά μηχανήματα. Τώρα βέβαια με τις νέες αποφάσεις Ευρώπης, δανειστών, κράτους κλπ. Οπωσδήποτε θα προχωρήσει πιο έντονα το συγκρότημα, το κατασκευαστικό συγκρότημα. Βλέπετε πως έχουν εδώ κατά διαστήματα τα μηχανήματα, τα ανάλογα μηχανήματα. Τώρα είμαστε σχεδόν κάτω από το Καστόρι, ούτε και προς την Πελάνα, στην Αντιστοιχία, ας το πούμε, περίπου. Βλέπετε οι γέφυρες, όλα τα τεχνικά έχουν γίνει, όλα. Οπότε μένει μόνο χωματουργικό και ούτε καν εκβραχισμοί. Περισσότερο είναι χωματουργικά. Τώρα εδώ είναι κάτω από την Πελάνα. Πλησιάζουμε, περνάμε δίπλα. Εδώ είναι μεγάλη γέφυρα. Περνάμε δίπλα από τον Ευρώτα. Δεν ξέρω αν είναι κάτω από τον Ευρώτα αυτό η γέφυρα. Μάλλον στον Ευρώτα αυτή η γέφυρα. Ναι, αυτή είναι. Και έχει ολοκληρωθεί η γέφυρα και από τις δύο πλευρές και από τις δύο κατευθύνσεις και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Βλέπουμε τα μηχανήματα, βλέπουμε πως ακόμα
περιμένουμε να τελειώσουν και οι υπόλοιποι εκβραχισμοί εδώ πέρα. Έχουν όμως προχωρήσει πάρα πολύ. Εδώ τώρα είναι η Λακεδαίμων συνέχεια όπως είναι. Φτάνουμε πλέον κοντά στη Σπάρτη είμαστε. Είναι και εδώ πιο κάτω είναι και το παλιό εργοτάξιο, όχι το παλιό και το παραμένει εργοτάξιο του Μορέα. Είναι η εταιρεία Μορέας που είναι η κοινοπραξία των εταιριών μάλλον που έχουν αναλάβει την κατασκευή αυτού του δρόμου. Πραγματικά είναι πάρα πολύ οργανωμένη η εταιρεία και ελπίζουμε να τηρήσουν και την υπόσχεσή τους που υπολογίζουν ότι στο τέλος του 13, αρχές του 14 θα να τα βλέπετε τις αρχαιότητες. Αυτές οι αρχαιότητες είναι πάνω στην κήτη, ας το πούμε, την κήτη του δρόμου, στη χάραξη του δρόμου, και βέβαια δεν μπορώ να κρίνω αν αργούν ή αν κάνουν σύντομα τις εργασίες τους. Αυτά έχουν βρεθεί και καθυστερούν και αυτά. Βοηθάνε στην καθυστέρηση, με άλλα λόγια. Δυστυχώς η αρχαιολογία δεν έχει την ευαισθησία και την καλοσύνη να μας ενημερώνει εμάς τα μέσα ενημέρωσης και εμείς κατ' επέκταση εσάς για να σας λέμε την εξέλιξη, πώς οδεύει η διαδικασία της πλήρους μελέτης των αρχαιολογικών ευρημάτων. Αυτό το θέμα έχει μείνει και μέσα στη Σπάρτη βλέπουμε σε πολλά οικόπεδα που παρουσιάζονται τέτοιου είδους θεμέλια, υπολείμματα οικιών και δρόμων. Εδώ τώρα πάμε ευθεία περίπου για να βγούμε στην Σπάρτη. Θα βγούμε στη γέφυρα του Ευρώτα. Βλέπετε όλες οι γέφυρες έχουν γίνει. Όλες οι γέφυρες έχουν κάνει δε και πολλές γέφυρες για να περνάνε από κάτω οχήματα των περιοίκων των ένθεν και ένθεν ιδιοκτητών κτημάτων κλπ. Να διευκολύνουν την κίνηση των αγροτικών και των τοπικών χωριών εκεί όπως είναι για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής μας. Θα δείτε τώρα το βέλος μας βγάζει εκτός της γραμμής του δρόμου. Εδώ. Και βγαίνουμε πλέον στον κεντρικό δρόμο Κλαδά Σπάρτη. Εδώ στη γέφυρα του Ευρώτα βλέπετε τα αυτοκίνητα που περνάνε. Και βγήκαμε στο κεντρικό δρόμο αυτόν, τον παλιό κεντρικό δρόμο και στο αριστερά μας η γέφυρα του Ευρώτα όπως αυτή παραμένει μαραζωμένη ενώ θα μπορούσε με κάποιες κινήσεις να συντηρηθεί και ευχαρίστως η αρχαιολογία δηλώνει ότι μπορεί να λειτουργήσει αφού κάνουμε κάποιες συντηρήσεις επάνω σε αυτή. Από μένα γεια σας και χαρά σας.